για το θέμα των έργων στον αρχαιολογικό χώρο των Μεκινών, όπου σταματάει και απολύονται οι εργαζόμενοι, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης έκανε σύσκεψη όλων των φορέων και πήρε την διαβεβαίωση της αρχαιολογίας ότι οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές ανασκαφές. Το θέμα των Μεκινών με έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν και βεβαίως τώρα με αφορμή και την λήξη της σύμβασης των εργαζομένων. Εχθές το βράδυ προκάλεσα στο γραφείο μου μία σύσκεψη όπου συμμετείχαν οι προϊσταμένοι της εφορίας αρχαιοτήτων, η κυρία Μπανάκα και η Άλκης της Παπαδημητρίου, η αρχαιολόγος. Συμμετείχε επίσης ο Τάσος Σκούρας ως προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του περιφερειακού προγράμματος Πελοποννήσου, ο Νότος ο Μαυρόγιαννης, δήμαρχος Μεκυναίων, και ο Γιώργος ο Κοσμόπουλος, αντιδήμαρχος, και ο κύριος Οικονομόπουλος, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοδότησης Αρχαιολογικών Έργων. Ήταν όλοι οι συνυπεύθυνοι και συναρμόδιοι. Πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που μου δημιουργήθηκε εχθές το βράδυ μετά τη σύσκεψη ήταν μια εικόνα εξόχως απογοητευτική και δυσάρεστη. Το πρώτο, οι συμβάσεις των εργαζομένων έχουν λήξει διότι το έργο που είναι ενταγμένο στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης τελείωσε στο τέλος Οκτωβρίου 2009. Ολοκληρώθηκε. Και έπαψε πια να υπάρχει ως έργο διότι τελειώνει και το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το δεύτερο είναι ότι στην πραγματικότητα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μένουν πραγματικά χωρίς αντικείμενο μετά από μια πολύ σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει. Εδώ λοιπόν θέλω να σημειώσω ότι ήταν πολύ ευχάριστο το γεγονός και θέλω να το πω δημόσια ότι η εφορία αρχαιοτήτων δεσμεύτηκε τους συγκεκριμένους εργαζόμενους θα τους απασχολήσει σε ιδιωτικά έργα, σε ιδιωτικές ανασκαφές, έτσι ώστε πραγματικά να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το σημαντικότερο όμως όλων πρέπει να σας πω είναι ότι αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης ότι δυστυχώς το έργο των Μεκινών, συνολικά αυτό το μνημείο της UNESCO, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ούτε μελέτες για να προχωρήσει, μελέτες μεγάλου προϋπολογισμού εννοώ, και κυρίως δεν υπάρχουν χρήματα, ακόμη και αν είχαμε μελέτες μεγάλες, δεν υπάρχουν χρήματα. Και οφείλω να σας πω ότι ήταν η πιο δυσάρεστη έκπληξη, διότι ανέμενα στο σχεδιασμό που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, τις Μεκίνες να τις είχαν εντάξει έστω και με μικρό προϋπολογισμό. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες και του Δημάρχου Μεκυναίων και της τοπικής μας εφορίας αρχαιοτήτων, φαίνεται ότι οι επιλογές ήταν άλλες. Οι Μεκίνες λοιπόν δυστυχώς δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και είναι εξαιρετικά δύσκολο και να ενταχθούν. Πέραν αυτού, απεκαλύφθηκε ένα δεύτερο εξίσου δυσάρεστο για την Αργολίδα. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Τα χρήματα τα οποία διαθέτει το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου για ενίσχυση αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στις προϊστορικές, στις κλασικές και τις βυζαντινές είναι συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ανέμενε λοιπόν κανείς στις συμφωνίες που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια από τα 27 εκατομμύρια ευρώ η Αργολίδα, το 1/5 της, ο ένας από τους 5 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, αν μη τι άλλο, να έχει πάρει τουλάχιστον το 1/5 των κονδυλίων. Τουλάχιστον δηλαδή 5 με 5,5 εκατομμύρια. Για να μην προσθέσω πολύ περισσότερο το ότι έχει το ειδικό βάρος των Μεκινών, το ειδικό βάρος της Επιδαύρου, το ειδικό βάρος του Άργους ως αρχαιοτέρας ευρωπαϊκής πόλης κλπ. Δυστυχώς, η συμφωνία που έχει γίνει, που υπάρχει μέχρι και σήμερα, είναι ότι αντί για 5,5 με 6 εκατομμύρια που αντικειμενικά τουλάχιστον δικαιούται η Αργολίδα, υπάρχουν καταναμημένα μόνο 3 εκατομμύρια και μόνον για τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου. Έτσι, εκτός των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ, φαίνεται από χρήματα του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου ότι μένουν οι Μεκίνες, η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων του Άργους, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, τα Δενδρά, η Τύρινθα, η Ασίνη, το σύνολο δηλαδή των αρχαιοτήτων της Αργολίδας. Οφείλω να σημειώσω ότι χωρίς να θέλω να πω τίποτε παραπάνω, ότι αυτή η απόφαση της περιφέρειας πρέπει να τεθεί σε αναδιαπραγμάτευση άμεσα με την έλευση του νέου Περιφερειάρχη και με τη συμμετοχή των Περιφερειακών Συμβούλων που εκπροσωπούν την Αργολίδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν μη τι άλλο, να διεκδικήσει η Αργολίδα αυτό που η απλή λογική λέει ότι από ένα σύνολο κονδυλίων 27
εκατομμυρίων, τουλάχιστον το 1 πέμπτο και όχι το 1 όγδοο στην πραγματικότητα δικαιούται η Αργολίδη. Στην ολοκλήρωση της σύσκεψης πρέπει να σας πω διότι υπήρξαν και συγκρούσεις και διαφορές απόψεων, ζήτησα από τον κύριο Μαυρόγανη, τον Νότο Μαυρόγανη, τον Δήμαρχο Μικηναίων, η ΤΕΔΚ Αργολίδας, όλοι οι Δήμαρχοι Αργολίδας, να κάνουν μια ειδική συνεδρίαση ως σώμα και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τις εφορίες αρχαιοτήτων και την εφορία προϊστορικών και κλασικών και την εφορία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, έτσι ώστε τουλάχιστον εμείς ως κυβέρνηση να έχουμε μια ενιαία πρόταση που να προέρχεται από τους δημάρχους που εκπροσωπούν την κοινωνία και από τις εφορίες αρχαιοτήτων που εκπροσωπούν τους φορείς οι οποίοι προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά μας. Αυτό το λέω και δημόσια και θέλω να παρακαλέσω το συντομότερο δυνατό να έχουμε στα χέρια μας μία πρόταση από κοινού συμφωνημένη από τους δημάρχους της Αργολίδας και από τις τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί με την προηγούμενη κυβέρνηση να τεθούν επιτάπητος και από σημείο μηδέν να ξαναγίνει η κατανομή των κονδυλίων.